ενώ υπάρχει αναβρασμός στο γήπεδο καθώς γίνονται επεισόδια στην εξέδρα των βλέπετε. Αλλά εμείς το παιχνίδι μας τώρα με τον Οκόνσκι. Έκοψε ο Τσιαντάκης και διώχνει εκεί που δεν είναι κανείς συμπαίκτης του, είναι μόνο ο Καραγιοζόπουλος. Ενώ βλέπετε τι γίνεται στις εξέδρες που είναι οι οπαδοί της ΑΕΚ. Υπάρχει διακοπή του παιχνιδιού καθώς φίλαθλοι μπήκαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ από το καπνογόνο δεν μπορεί, όπως δείχνει καθαρά, ο Μίνου να αναπνεύσει. Βλέπετε εδώ τι γίνεται με τον πρόεδρο της ΑΕΚ. Έχουν ρηφθεί δακρυγόνα από την αστυνομία και βλέπετε δεξιά τον Σεραφίδη, είδατε τον Ντούσαν Μπάγεβιτς και τον πρόεδρο της ΑΕΚ, ενώ αποχωρούν οι παίκτες των δύο ομάδων και οι διαιτητές, καθώς τα δακρυγόνα έχουν επηρεάσει τους παίκτες, όλους όσους βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω ποιος, ίσως από πλάτη της συσκευαστή εξέδρα της ΑΕΚ, έριξαν δακρυγόνο. Διαβεβαιώνω ότι ο δακρυγόνο δεν ερήφθη από την αστυνομία, δεν ερήφθη από τα ΜΑΤ. Αυτή τη στιγμή πληροφορούν μία δημιουργία απ' έξω ότι κάποιος από τους φυλάθλους τους έριξε στη δημιουργία άλλο δακρυγόνο. Άρα κατέχουν δακρυγόνα φύλαθλοι. Είπε να βγάλει τον κόσμο έξω από τον, η ΑΕΚ να βγάλει τον κόσμο έξω από τον αγωνιστικό χώρο, γιατί αν δεν βγάλει τον έξω τον κόσμο θα τον διακόψει υπέρ του Ολυμπιακού. Και ο Ζακεστίδης. Να βγει ο κόσμος έξω από τον αγωνιστικό χώρο, να διάσει ο αγωνιστικός χώρος. Πόσα λεπτά ακόμα θα μπορεί να περιμένει? Είπε 3 λεπτά έχει δώσει προθεσμία, νομίζω τώρα πρέπει να έχει περάσει. Τα άτομα τα οποία δεν υπάρχουν, θα φύγουν όλοι. Τα άτομα που δεν υπάρχουν, θέλουν να μας πιεστούν. Παρακαλώ πολύ, κάντε μια προσπάθεια να βιάσει. Κάντε μια προσπάθεια. Να μου κόλλησε. Άστε μωρέ τώρα. Άστε τώρα. Για να μην θρυνήσουμε θύματα όπως θρυνήσαμε στο κέντρο της Αθήνας. Διότι αν η ατμόσφαιρα των βιοφραγιών, των καπνογόνων και της αθλειότητας που επικράτησε στο κέντρο της Αθήνας επικρατήσει στο γήπεδο, που είναι ακόμα πιο κλειστός ο χώρος, μέσα στο γήπεδο, το ευτύχημα αυτή τη φορά ήταν, παρότι υπέστημεν τις συνέπειες από το καπνογόνο, πιστεύω ότι ήταν προβοκατόρικα και έξω από την κερκίδα. Ευθύνες στην αστυνομία υπάρχουν, η αστυνομία δεν συνέλαβε κανέναν. Κοιτάξτε, δεν καταλογίζω εγώ. Στην πόρτα προσπαθούσαν να την παραβιάσουν και η αστυνομία όταν μπήκα μέσα δεν συνέλαβε κανέναν. Τους έβλεπα εγώ τους φιλάθλους από εκεί. Έχω την εντύπωση ότι μεγαλύτερη όξυνη θα δημιουργούσε η αστυνομία αν πήγαινε
να τους αντιμετωπίσει εκεί. Εκείνο ήταν ένα φαινόμενο εκτόνωσης, ένα σημείο εκτόνωσης, την πόρτα άλλωστε προσπαθούσαν να μετακινήσουν. Το καπνογόνο όμως, και αυτό είναι η σημαντική, το δακρυγόνο μάλλον, γιατί ήταν δακρυγόνο, έπεσε στη δεξιά πλευρά έξω από την εξέδρα. Είδατε κι εσείς που είσαστε αυτόπτες μάρτυρες ότι, ναι, ότι πιθανόν να ήταν από φιλάθλους οι οποίοι ήταν έξω. Και υπάρχει αυτόπτες μάρτυρας, υπάρχει αυτός μάλλον, έχω και το όνομά του, ο οποίος ισχυρίζεται ότι το καπνογόνο ή το δακρυγόνο το πέταξε η αστυνομία. Εγώ έχω τη διαβεβαίωση. Το δακρυγόνο το πετάει ένα όπλο, εξονοήνεται από όπλο και όχι από έτσι, τουλάχιστον υποστηρίζει ο συγκεκριμένος αυτόπτες μάρτυρας. Α, όχι. Δεν ξέρω τέτοια τεχνική, δεν ξέρω αν πετάει από όπλο, αν πετάγεται από όπλο ή αν πετάγεται και από το χέρι. Εγώ δεν θα κάνω τέτοια μορφής ανάλυση ή εκτίμηση. Εγώ ξέρω το σημείο που έπεσε το δακρυγόνο, το οποίο ήταν στο πλάι της κερκίδας και έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Κοιτάξτε, υπάρχει καταρχήν διαβεβαίωση του αρχηγού της αστυνομικής δύναμης που ισχυρίζεται, όχι ισχυρίζεται, διαβεβαιώνει ότι όχι μόνο δεν έδωσε τέτοια εντολή, αλλά τουλάχιστον οι ομάδες οι οποίες είναι ομάδες εδώ ετοιμότητος δεν έριξαν δακρυγόνο. Και αυτές ήταν στο οπτικό μας πεδίο. Δεν πήγαν σε αυτό το σημείο οι ομάδες. Τώρα από εκεί και πέρα. Μιλήσατε με το διαιτητή, με τις δύο ομάδες εξ αρχής του παιχνίδι. Ναι, είπα να χαμηλώσουν τους τόνους, να ρίξουν την ένταση και εάν εκτιμάει ο διαιτητής και ο παρατηρητής ότι μπορεί να συνεχιστεί το παιχνίδι, τότε να συνεχιστεί. Κύριε Σακεσίδη, τι αποφασίσατε τελικά? Ακόμα δεν ξέρω. Έδωσε εντολή να αδειάσει τα κονστοφόρ. Άμα δεν αδειάσει, θα διακοπεί. Πόσο που θα περιμένετε ακόμα? Είπα στον υπεύθυνο. Έχουμε θύματα! Πόσο θα περιμένετε ακόμα? Είπα στον υπεύθυνο τη δύναμη να αδειάσει τα κονστοφόρ. Εάν δεν αδειάσει μέσα σε 5 λεπτά, έχω αποχωρήσει. Κύριε Ταξιάρχη, θα σας απασχολήσω και πάλι. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Υπάρχουν φήμες ότι έχουμε κάποιος πολύ σοβαρά τραυματία. Υπάρχει ενδεχόμενο. Ένας είδε πολύ πριν τον αγώνα και ήταν από το που έξερε ο παδί στο δρόμο. Μακριά από τη Νέα Ιωνία. Δεν ήταν εδώ. Γιατί έχουν φτάσει και φήμες ότι έχουμε και θύματα. Όχι, ένα θύμα. Όχι, όχι, κύριε. Ένα τραυματισμό και είναι ένα παιδί. Πριν τον αγώνα από φωτοπολίδα. Αφήστε τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή αυτά τα άτομα που έριξαν τα δακρυγόνα έπρεπε να σκεφτούν κυρίως ότι εκθέτουν σε κίνδυνο, σε άμεσο κίνδυνο ζωές, διότι μπορούσαν να έχουμε θάνατο. Κύριε Σαγγελέα, από μια άποψη που έχετε σχηματίσει. Υπάρχει περίπτωση δακρυγόνα να βρίσκονται σε χέρια φυλάθλων? Καθόλου παράξενο. Γιατί όχι? Δεν μπορεί να αποκτήσουμε καμία εκδοχή, κύριε. Και μπορεί να εκτοξευτούν χωρίς τη βοήθεια όπλου να. Δεν είμαι ειδικός πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά από αστυνομικούς που ρώτησα είπαν ότι μπορούν. Γιατί να σε ενοχλήσω μισό λεπτό. Μόνο αυτή σας είπε ο διαιτητής. Αυτό δεν νομίζω ότι απαγορεύεται. Απασχολεί τον κόσμο. Να βγει ο κόσμος. Άμα βγει, θα ξαναρχίσει μόνο το παιχνίδι. Μόνο τότε. Από την ΑΕΚ πριν από λίγο μας ειδοποίησαν ότι ο διαιτητής ο κ. Ζακεστίδης έκλεισε το φυλαγόνα και το παιχνίδι δεν θα αρχίσει. Αλλά πριν από λίγο ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κ. Σαλιαρέλης, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Ζήτησε από τους παρευρισκόμενους οπαδούς να αδειάσουν το χώρο προκειμένου να αρχίσει και πάλι το παιχνίδι. Όλα είναι συγκεκριμένα εδώ για το αν θα ξαναρχίσει το παιχνίδι. Πάντως το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας πλέον έχει αδειάσει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό από τους φιλάθλους και των δύο ομάδων. Κυρίες και κύριοι, τελικά ο αγώνας ΑΕΚ Ολυμπιακού διεκόπη. Το φύλλο αγώνος δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα από τον κύριο Ζακεστίδη. Μείνετε στην ΕΤ2, στην εκπομπή Κυριακή στα γήπεδα. Θα σας έχουμε πλήρη ενημέρωση για ό,τι συνέβη σήμερα στη Νέα Φιλανδία.